Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, διανύουμε ήδη το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Συνεχίζουμε σε πολιτικούς ρυθμούς, σε προεκλογικούς ρυθμούς. Να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο του 984 τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, βουλευτή Ρεθύμνου με τη Νέα Δημοκρατία και εκ νέου υποψήφιο. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Και είναι σημαντικό που είστε εδώ, γιατί φυσικά με έδρα και ορμητήριο λοιπόν το Ρέθυμνο, με ένα προεκλογικό αγώνα να τρέχει. Είναι χαρά να σας έχουμε στο στούντιο του 984. Για να συζητήσουμε για τα της πολιτικής επικαιρότητας, εκλογές 21 Μαΐου. Θα πάμε στα εσωτερικά, κύριε Κεφαλογιάννη. Θέλω όμως ένα πρώτο σχόλιο δικό σας σε ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι της Τουρκίας. Την ερχόμενη Κυριακή, κάλπες στη γειτονική χώρα. Κάλπες που είναι λίγο περίεργες στο πώς θα διεξαχθούν στην Τουρκία, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί στο εσωτερικό. Και ποια είναι η εκτίμησή σας για το πώς θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Κοιτάξτε, φαίνεται πράγματι να οδηγούμαστε σε κρίσιμες εκλογές στην Τουρκία. Εκλογές κρίσιμες, τις οποίες δεν τις χαρακτηρίσουμε μόνο εμείς ως Ελλάδα, αλλά έχουν χαρακτηριστεί και από πολλά έγκυρα έντυπα του εξωτερικού. Θα επηρεάσει σίγουρα το όποιο αποτέλεσμα και τη χώρα μας, γιατί ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή κυβερνάει περίπου 20 χρόνια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μια πολιτική αλλαγή στην Τουρκία θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Νέα δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε αν είναι θετικότερα ή αρνητικότερα ως προς τη χώρα μας. Υπάρχει μια λογική και οπτική την οποία την ασπάζουμε και εγώ, ότι τουλάχιστον τον Ερντογάν τον γνωρίζουμε, ξέρουμε πώς πολιτεύεται και μόλις ξεπεράσει και αυτή την εκλογική αναμέτρηση ενδεχομένως θα μπορεί να υπάρξει μια επαφή έτσι ώστε να υπάρχει η διάβλος επικοινωνίας και να μπορέσουμε να συζητήσουμε για ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, βασικά το ζήτημα κυρίως των θαλασσίων ζωνών και η μη, αν θέλετε, συνέχιση των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας. Από την άλλη, ο άγνωστος Χ που είναι ο κύριος Κιλιτζάρογλου μαζί με το σύνολο του συνασπισμού της αντιπολίτευσης, δεν γνωρίζουμε το πώς θα συμπεριφερθεί έναντι της Ελλάδας. Σίγουρα κάποιοι λένε ότι θα είναι πιο κοντά στη Δύση, αλλά αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι θα είναι πιο φιλικός απέναντι στην Τουρκία. Ξέρω, μην ξεχνάτε ότι όλες οι προηγούμενες κρίσεις ή εισβολές εναντίον ελληνικών θέσεων ή ακόμα και στην Κύπρο έγιναν επί κεμαλικής κυβέρνησης. Ετσεβίτ το 1974 και η κρίση των Ιμίων το 1996. Άρα και εγώ έχω πολύ μεγάλη επιφύλαξη αν θα είναι κάτι ευνοϊκότερο ως προς αφορά τα ελληνικά συμφέροντα. Όπως και να έχει, πάντως, είτε παραμείνει ο Ερντογάν είτε φύγει ο Ερντογάν, μιλάμε ξεκάθαρα για μια επαναξιολόγηση των σχέσεων της Τουρκίας με τη Δύση συνολικά. Κοιτάξτε, νομίζω πως η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μετέχνιο, διότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει ακολουθήσει μια πορεία τα τελευταία χρόνια απομάκρυνσης, θα έλεγα, της Τουρκίας από τη Δύση, με βάση τις επιλογές οποίες έχει κάνει. Ενδεχομένως αυτοπαγιδευμένος και σε ένα όραμα μικρομεγαλωτισμού όσον αφορά την περιοχή της ευρύτερης νοτιοανατολικής Μεσογείου και γενικότερα Μέσης Ανατολής. Ο Κιλιτζάρογλου φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στα δυτικά πρότυπα, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσο όμπειρος θα είναι και δέσμιος ενός συνασπισμού ο οποίος περιλαμβάνει και ακραία εθνικιστικά κόμματα. Μένει να το δούμε λοιπόν πώς θα αποτυπωθεί. Και μιλώντας πλέον, κύριε Κεφαλογιάννη, και με μια νέα κυβέρνηση για την Ελλάδα, όποια μορφή και αν έχει αυτή, θεωρείτε ότι το κομμάτι της αυτοδυναμίας μπαίνει εδώ στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική? Θεωρείτε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας μπορεί καλύτερα να εφαρμοστεί με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και μονοκομματική κυβέρνηση? Θέλετε ένα κρίσιμο παράγοντα, το οποίο συχνά δεν μπαίνει στη δημόσια συζήτηση και καλώς τίθεται και σήμερα. Είδαμε ότι στο παρελθόν πολλές φορές όταν υπήρξε μια κυβέρνηση συνεργασίας σε κρίσιμες αποφάσεις οι οποίες έπρεπε να ληφθούν σε ένα πολύ κοντινό χρονικό διάστημα, σύντομο χρονικό διάστημα, καθυστερούσαν. Αντίθετα, η προηγούμενη περίοδος, και αναφέρομαι στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 2019-2023, απέδειξε ότι η χώρα μας, μάλλον έχοντας μια κυβέρνηση μονοκομματική, αλλά όχι μονοχρωματική όπως έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κυριάκος Μητσοτάκης, πήρε γρήγορες αποφάσεις όσον αφορά τις κρίσεις οι οποίες ξέσπασαν και αφορούσαν εθνικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας, όπως ήταν ο Εύρος, όπως ήταν το μεταναστευτικό, ένας υβριδικός πόλεμος ο οποίος έγινε από πλευράς Τουρκίας τότε προκειμένου να διαβολιστούν τα χερσαία σύνορά μας. Φανταστείτε λοιπόν εκείνη την περίοδο να έπρεπε να υπάρχει μια τρικομματική, τετρακομματική κυβέρνηση που έπρεπε να συγκληθεί ένα συμβούλιο
μεταξύ των πολιτικών αρχηγών και να παίρνουν αποφάσεις όταν θα έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις εντός μερικών λεπτών και όχι ημερών. Mm-hmm. Σίγουρα βοηθάει, είναι πιο ευέλικτο το σχήμα το να υπάρχει μια μονοκομματική κυβέρνηση. Επίσης, νομίζω ότι ειδικά στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής αλλά και των εξοπλιστικών προγραμμάτων, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη απέδειξε ότι μπορούμε με πολύ συγκεκριμένες κινήσεις, τόσο στο διπλωματικό επίπεδο, αλλά όσο και στο επίπεδο ενίσχυσης και θωράκισης των ενόπλων δυνάμεων, να κάνουμε την Ελλάδα πιο ισχυρή. Και νομίζω ότι κανείς Έλληνας και καμία Ελληνίδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανεξαρτήτως της κομματικής του αφετηρίας και προέλευσης, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή δεν έχει την θέση που της αξίζει, έχει μια αποτρεπτική ισχύ και βέβαια μια πολύ δυνατή φωνή στο εξωτερικό. Η Νέα Δημοκρατία έχει συνυπάρξει στο παρελθόν στην κυβέρνηση με άλλα κόμματα και θα αναφερθώ περισσότερο στο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βρει κοινό τόπο η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη? Και βάζω τα πρόσωπα, γιατί τα πρόσωπα τα έβαλε και ο κ. Ανδρουλάκης στην συζήτηση. Δεν μιλάμε μόνο για κόμματα, μιλάμε και για πρόσωπα. Μιλάμε και για τον άνθρωπο που ενδεχομένως θα κληθεί να κυβερνήσει. Κύριε Σφαγιανάκη, το πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει εκφράσει μια πάρα πολύ καθαρή θέση, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να συνεργαστεί με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω είναι ένας όρος ανυπέρβλητος για τον κάθε βουλευτή ή ενδυνάμει βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ προσωπικά το έχω πει δημοσίως πολλές φορές, το επαναλάβω για άλλη μια φορά, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση αν ο ελληνικός λαός επιλέξει μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά την πρώτη ή τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να συμπράξω σε μια κυβέρνηση όπου θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πρόβλημα. Πέραν αυτού όμως, με την σημερινή μορφή του ΠΑΣΟΚ, όπως έχει δώσει την κατεύθυνση ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αποφάσεις και θέσεις οι οποίες πιο πολύ συγκλίνουν με εκείνες του ΣΥΡΙΖΑ παρά με της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Αν αλλάξουν κάποιες προγραμματικές θέσεις από το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, αν επανέλθει ένας κοινός νους όσον αφορά την αξιολόγηση του δημοσίου τομέα. Είδαμε ότι ο δημόσιος τομέας νοσεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πρέπει να υπάρξει παντού μια αξιολόγηση. Αν αλλάξει θέση όσον αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 16 που αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, εκεί ενδεχομένως θα μπορούσαμε να βρούμε κοινό τόπο σε κάποια ζητήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, αν αλλάξει το ανυπέρβλητο εμπόδιο το οποίο θέτει ο κ. Ανδρουλάκης όσον αφορά το πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο σύγκλησης. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν παραθυράκια στην συζήτηση όπως το τοποθετείτε. Θέλω να πάμε και λίγο σε πιο τοπικά ζητήματα. Εκπροσωπείτε ένα νομό, το Ρέθυμνο, όπου έχουν κατά καιρούς εκφραστεί πολλά παράπονα από τους πολίτες και του Ρεθύμνου ότι δεν στηρίζεται ισότιμα το Ρέθυμνο σε σχέση με άλλες περιοχές της Κρήτης. Νιώθετε έτσι ως βουλευτής του Ρεθύμνου? Υπάρχει μια διαχρονική αδικία την οποία καταγράφουμε εμείς τουλάχιστον έτσι τα τελευταία χρόνια ως έκφραση από τους πολίτες για το Ρέθυμνο και για την Ανατολική Κρήτη, θα πω. Συμμερίζεστε την άποψη αυτή? Κοιτάξτε, μέχρι πολύ πρόσφατα μπορώ να πω ότι αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο πάρα πολλοί από τους συμπολίτες μου στο Ρέθυμνο νιώθαν με αυτόν τον τρόπο. Mm. Και θα έλεγα ότι είναι και λογικό πολλές φορές όταν υπάρχει ένα ισχυρό δίπολο μέσα στην Κρήτη, το οποίο είναι το Ηράκλειο και τα Χανιά, να υπάρχει αυτό το αίσθημα. Θεωρώ ότι αυτό έχει αρχίσει και αντιστρέφεται τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα από το 19 και μετά. Μάλιστα τώρα κάνοντας και τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου στο νομό Ρεθύμνης, διαπίστωσα ότι πραγματικά έχουν προχωρήσει μια σειρά από πολύ σημαντικά έργα υποδομών σε όλους τους δήμους του νομού και στους 5 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας αγαστής συνεργασίας την οποία είχαμε κάθε δήμαρχο τόσο στην πόλη όσο βεβαίως και στους περιφερειακούς δήμους. Και αποτέλεσμα είχε να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις, δημοπρατήσεις και εκτελέσεις έργων υποδομής μόνο την τελευταία τριετία γύρω στα 250 εκατομμύρια. Μιλάμε για έργα υποδομής τα οποία αφορούν υδρεύσεις, αδρεύσεις, οδικά δίκτυα, κτηριακά, ενεργειακά. Και καταφέραμε επίσης και εντάξαμε μια σειρά από βασικές υποδομές σε βασικά κτίρια εντός της πόλης, όπως για παράδειγμα το νέο αστυνομικό μέγαρο Ρεθύμνου ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό μάλιστα. Πολλών χρονών έτοιμα αυτό για το Ρέθυμνο. Ακριβώς. Αυτό μάλιστα το είχαμε εντάξει όταν υπηρετούσα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα αίτημα, όπως λέτε και εσείς, αρκετών ετών. Αυτή τη στιγμή τρέχει το μεγαλύτερο έργο
υποδομών στην υγεία, στη δημόσια υγεία του νομού, που αφορά το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας, ύψους 17 εκατομμυρίων, δηλαδή 5,5 εκατομμύρια για την ενεργική αναβάθμιση του νοσοκομείου, άλλα 7 εκατομμύρια για τη νέα πτέρυγα και 750.000 για τη μελέτη της νέας πτέρυγας, το οποίο επίσης είχαμε εντάξει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και 3.700 για όλα τα κέντρα υγείας του νομού, τα περιφερειακά. Συν βεβαίως το νέο αρχαιολογικό μουσείο που τρέχει η αρχιτεκτονική μελέτη, και θα μπορούσα να σας απαριθμώ αρκετές δεκάδες έργα τα οποία αυτή τη στιγμή τρέχουν στο νομό Ρεθύμνης. Άρα θεωρώ ότι πράγματι το Ρέθυμνο αλλάζει και η επόμενη τετραετία δεν θα είναι απλώς μια τετραετία υποδομών που θα γίνουν, είναι εκείνα τα έργα τα οποία ήδη εκτελούνται, ήδη έχουν δημοπρατηθεί. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι και στο Ρέθυμνο αφορά το μεγάλο ζήτημα του βόρειου δικού άξονα Κρήτης, γιατί είμαστε ο νομός που είναι στη μέση περίπου της Κρήτης και το μεγάλο κομμάτι, ειδικά της παραχώρησης, το Χανιά μέχρι τη Χερσόνησο, κυρίως αφορά και το Ρέθυμνο. Θα έρθω στο κομμάτι του βόρειου δικού άξονα Κρήτης, μιας και έχετε περάσει από το Υπουργείο Υποδομών και θέλω και το δικό σας σχόλιο. Θέλω όμως πρώτα να σας κάνω ένα ερώτημα σε ό,τι έχει να κάνει με το νοσοκομείο Ρεθύμνο, στο οποίο αναφερθήκατε. Κτηριακά αναβαθμίζεται λοιπόν το νοσοκομείο Ρεθύμνο. Τι γίνεται όμως με το προσωπικό, τι γίνεται με το έμψυχο δυναμικό, γιατί είδαμε και παραιτήσεις γιατρών το τελευταίο διάστημα. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι οδηγείτε τα νοσοκομεία, κάποια νοσοκομεία μέσα σε αυτά και του Ρεθύμνου σε λουκέτα. Σας κατηγορούν, η κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση είναι ότι θέλετε να το μετατρέψετε ουσιαστικά σε ένα κέντρο υγείας. Πρέπει να καθησυχάσει ο πολίτης του Ρεθύμνου, το νοσοκομείο Ρεθύμνου θα ενισχυθεί και στο έμψυχο δυναμικό. Τι γίνεται με τους γιατρούς και με τους νοσηλευτές του νοσοκομείου? Κοιτάξτε, επειδή τα δεδομένα τόσο στο δημόσιο διάλογο, αλλά θα έλεγα γενικότερα και στην καθημερινότητα, πρέπει να είναι συγκεκριμένα και βάσει δεδομένων πρέπει να συζητάμε. Θα σας πω ότι πέρα από το τεράστιο κτηριακό πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή τρέχει στο νοσοκομείο Ρεθύμνης, πρώτη φορά από τη δεκαετία του 70 τέτοιες παρεμβάσεις, τέτοιου ύψους παρεμβάσεις για το νοσοκομείο μας και για τα κέντρα υγείας. Παράλληλα έτρεξε και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που αφορά την ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό. Να σας πω μόνο την τελευταία τριετία, 33 μόνιμοι γιατροί πήραν θέση στο νοσοκομείο Ρεθύμνης, όταν για παράδειγμα, και καλό είναι να γίνουν και συγκρίσεις, την τετραετία 2014-2019 οι μόνιμες προσλήψεις ήταν 26. Άρα καταλαβαίνετε ότι προφανώς και ενισχύθηκε το νοσοκομείο. Υπάρχει μία δυστοκία όσον αφορά μόνο το παθολογικό τμήμα, και εκεί υπήρξε η παρέτηση πρόσφατη στο νοσοκομείο Ρεθύμνης και υπήρξαν και κάποιες αντιδράσεις, που και αυτό αυτή τη στιγμή καλύπτεται με κάποιες εφημερίες από γειτονικά νοσοκομεία. Έχει ανοίξει μία θέση επίσης τώρα σε βαθμού διευθυντού, τρέχει η προκήρυξη και πιστεύουμε ότι θα καλυφθεί, γιατί αυτό αποτελεί ένα κίνδυνο για κάποιον να εισέλθει στο δημόσιο σύστημα υγείας, και θεωρώ ότι και με αυτή την κάλυψη πρακτικά λύνουμε τα περισσότερα προβλήματα που ανακύψανε το προηγούμενο διάστημα. Επαναλαμβάνω, 33 μόνιμες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, υπήρξε αύξηση των οργανικών θέσεων σε νοσηλευτικό προσωπικό κατά 20 και αυτή τη στιγμή είναι πλήρως στελεχωμένο στο νοσηλευτικό προσωπικό, όπως επίσης και στο διοικητικό. Με την εξαίρεση που σας περιέγραψα προηγουμένως, το νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή είναι άκρως θωρακισμένο και ήδη ο πολίτης απολαμβάνει καλύτερες υπηρεσίες σε σχέση με τα προηγούμενα 4 χρόνια. Και ξέρετε, μπαίνει το κομμάτι της υγείας έτσι στην συζήτηση και στην προεκλογική συζήτηση, αλλά έτσι μεταφέροντας και τις ανησυχίες των πολιτών. Γιατί έχοντας βιώσει μια υγειονομική κρίση, η οποία φυσικά και αύξησε τις ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό, βιώνουμε και μια οικονομική δυσχέρεια, Έλληνες πολίτες. Πολλές φορές οικονομικά προβλήματα τα οποία δεν τους επιτρέπουν να έχουν μια πρόσβαση σε ιδιωτική υγεία και θέλουν όταν πάνε στο νοσοκομείο να έχουν την αντιμετώπιση που μπορεί να έχει οποιοδήποτε πολίτης σε μια σύγχρονη χώρα. Εκεί ακριβώς αναζητά και τις απαντήσεις. Είναι λογικό. Εξάλλου, εμείς στο Ρέθυμνο έχουμε και την εξής ιδιαιτερότητα: δεν υπάρχει κάποιο ιδιωτικό ίδρυμα να προσφέρει υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας. Επομένως, εκ των πραγμάτων και η πρόσβαση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου είναι και ένας μονόδρομος. Σε κάθε όμως περίπτωση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επαναλαμβάνω, ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο μας είναι πολύ πιο ενισχυμένο σε σχέση με αυτό το οποίο ήταν πριν από 4 χρόνια. Αναγνωρίζουμε την δυστοκία η οποία υπήρξε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του νοσοκομείου, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε ότι όχι μόνο ενισχύθηκε σε έμψυχο δυναμικό, ιατρικό και νοσηλευτικό, αλλά ακόμα και ανοίξανε και νέες κλινικές οι οποίες επί χρόνια ήταν κλειστές. Αυτό λοιπόν αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι η κυβέρνησή μας και όσοι ασχοληθήκαμε προσωπικά για αυτό το ζήτημα, πέσαμε πάνω το πρόβλημα, αντιληφθήκαμε τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει ο δημόσιος τομέας στην υγεία,
Άρα σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτά τα οποία προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στο δημόσιο διάλογο. Πάμε στο βορειοδικό άξονα Κρήτης. Ένα κομμάτι που το γνωρίζετε πολύ καλά, μιας και έχετε περάσει λοιπόν από το Υπουργείο Υποδομών και με το σχετικό χαρτοφυλάκιο. Τελικά, κύριε Κεφαλογιάννη, ήταν μονόδρομος αυτού του είδους η χρηματοδότηση για τον ΒΟΑΚ, και ξεκινάω από τη χρηματοδότηση, γιατί είναι και το πρώτο θέμα που βάζουν σήμερα οι κριτικοί και λένε τόσα χρόνια περιμένουμε το βορειοδικό άξονα Κρήτης και τελικά θα τον ξαναπληρώσουμε και θα τον πληρώνουμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα διόδια. Κοιτάξτε, το θέμα του βορειοδικού άξονα Κρήτης κανονικά χρειάζεται όχι μία, 10 εκπομπές για να αναλύσουμε όλες τις παθογένειες και τα αίτια. Θα προσπαθήσω να είμαι τηλεγραφικός, γιατί ήμουνα στην αρχική ομάδα η οποία πήρε από το μηδέν το έργο και καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια να παρουσιάσουμε όλα τα δεδομένα έτσι ώστε να δημοπρατηθεί, δηλαδή τα 3 χ, χρηματοδότηση, χρονοδιάγραμμα και χάραξη, τα οποία το κάναμε, όπως θυμάστε, τον Μάιο-Ιούνιο του 2021, παρουσία του Πρωθυπουργού στα Χανιά, και ήδη αυτή τη στιγμή που συζητάμε, ένα κομμάτι εκτελείται, δηλαδή έχουν ξεκινήσει πρόδρομες εργασίες. Ένα δεύτερο κομμάτι που αφορά το Χερσόνησος Νεάπολη υπεγράφει σύμβαση πριν από 10 ημέρες. Και το μεγάλο κομμάτι της παραχώρησης που αφορά το Χανιά μέχρι τη Χερσόνησο άνοιξαν οι προσφορές πριν από 2 μέρες. Κυρία Φεκενδάκη, τρεις ήταν οι βασικοί λόγοι που το έργο δεν είχε γίνει όλες αυτές τις δεκαετίες. Ο πρώτος λόγος είναι ότι, άμα δει κανείς τους κυκλοφοριακούς φόρτους στο σύνολο του δρόμου, οικονομοτεχνικά δεν βγαίνει αυτό το έργο. Ειδικά με τον τρόπο το οποίο πάει να γίνει, δηλαδή 2 λωρίδες ανακατεύθυνσης είναι μια λωρίδα εκτάκτου ανάγκης, ναι, με δύσκολα τεχνικά χαρακτηριστικά, 44 χιλιόμετρα σύραγγες, αρκετά χιλιόμετρα κυλαδογέφυρες. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπήρξε μια πολιτική απόφαση στα μέσα της δεκαετίας του 90 από την τότε κυβέρνηση, σύν από κάποιες τοπικές αρχές εδώ στην Κρήτη, ότι δεν θέλανε να προχωρήσει με τη διαδικασία της παραχώρησης, δηλαδή μέσα από τα διόδια, αλλά να προχωρήσει ως δημόσιο έργο. Βεβαίως, τέτοιου είδους και έκτασης δημόσιο έργο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Άρα, και είναι ξεκάθαρο ότι δεν γίνεται με πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε αλλιώς να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Μα 2 δισεκατομμύρια που θα κοστίσει το έργο σε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είναι ανεδαφικό να πει κανείς ότι θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι όλη η υπόλοιπη χώρα στην ουσία προχώρησε με στην κατασκευή αυτοκινητοδρόμων μέσω της παραχώρησης. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτοκινητόδρομο στη χώρα μας που να μην έχει προχωρήσει με αυτό το μοντέλο. Και να σας το πάω και εκτός των συνόρων, ακόμα και η Γερμανία, η οποία ήταν η μοναδική χώρα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η οποία δεν χρησιμοποιούσε το μοντέλο των διοδίων, αυτή τη στιγμή αρχίζει και το βάζει στο, όχι στο τραπέζι, σε λειτουργία. Και ο βασικός λόγος που γίνεται αυτό, και θέλω να μας καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι ότι τέτοιου είδους αυτοκινητόδρομοι έχουν πολύ μεγάλα έξοδα συντήρησης. Σκεφτείτε ότι μόνο ο ΒΟΑΚ θα κοστίζει γύρω στα 80-90 εκατομμύρια ετησίως η συντήρησή του. Άρα, ακόμα και αν θέλαμε να πούμε ότι βρίσκαμε τα 2 δισεκατομμύρια να το κατασκευάσουμε, θα έπρεπε να βρίσκουμε κάθε χρόνο ένα αντίστοιχο ποσό για τη συντήρησή του. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο τρόπος αυτός χρηματοδότησης, δηλαδή από τη μία τα 200 εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, 600 εκατομμύρια του ΕΣΠΑ, άρα υπάρχει και χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου υπό την ευρία έννοια, συν τα κεφάλαια τα οποία θα βάλει ο παραχωρησιούχος, ο οποίος βεβαίως εκ των πραγμάτων θα το πάρει πίσω και μέσω των διοδίων, ο οποίος θα έχει και την υποχρέωση της συντήρησης, ήταν ο μοναδικός τρόπος για να γίνει το συγκεκριμένο έργο. Όλα τα υπόλοιπα είναι στην ουσία λαϊκιστικές φωνές. Και να πω και κάτι άλλο το οποίο έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές. Ακούγεται πολλές φορές δήθεν ότι ο προηγούμενος σχεδιασμός από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε διόδια. Αυτό είναι αναλυθές. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Μπορώ να επικαλεστώ και έγγραφα τα οποία βρήκαμε στο Υπουργείο. Ο σχεδιασμός του κ. Σπίρτζη όσον αφορά το κομμάτι παραχώρησης Χανίων μέχρι τη Χερσόνησο, προφανώς και περιλάμβανε διόδια. Αυτό το οποίο άφηνε να εννοηθεί όχι τότε, εκ των υστέρων, είναι ότι δεν θα πληρώνουν οι κριτικοί διόδια και θα πληρώνουν μόνο οι επισκέπτες. Κάτι το οποίο ότι και υπήρχε αυτό. Υπήρχε μια ρύθμιση στο ποιος οδηγός θα πληρώνει. Αλλά και μόνο το μοντέλο της παραχώρησης εκ των πραγμάτων περιλαμβάνει διόδια. Αυτό όμως το οποίο εμείς κάναμε είναι ότι τα διόδια αυτά θα είναι, όσο το γίνεται πιο δίκαια, με την έννοια ότι θα είναι ηλεκτρονικά, θα είναι ανά χιλιόμετρο και θα είναι η ελάχιστη χρέωση, το 0,063 ανά χιλιόμετρο, το οποίο πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες στην υπηρετική Ελλάδα. Με προλαβαίνετε, γιατί, άντε, okay, ο κριτικός θα πει: ωραία, το δέχομαι ότι είναι ο μοναδικός τρόπος χρηματοδότησης, να το δούμε το έργο, να φτιάχνεται η ασφάλειά μας, να μην χάνονται ζωές. Ωραία. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο κριτικός
θα έχει τη λιγότερη δυνατή λοιπόν επιβάρυνση από το σημείο που θα τοποθετηθούν τα διόδια μέχρι και το κόστος τους. Δηλαδή ήταν η επόμενη ακριβώς ερώτησή μου. Σας είπα, θα γίνει καταρχάς με τον σύγχρονο τρόπο, θα είναι ηλεκτρονικός, θα είναι δηλαδή αναχιλιομετρική απόσταση και θα είναι η ελάχιστη δυνατή χρέωση όπως είναι σήμερα όλες οι παραχωρήσεις στη χώρα μας. Άρα δεν θα γίνει κάτι το οποίο θα επιβαρύνει περισσότερο τον κριτικό. Και δεν θα γίνει κάτι το οποίο θα είναι λιγότερο ή περισσότερο σε σχέση με αυτό το οποίο πληρώνουμε στην όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Να δούμε λίγο και τους συνδετήριους άξονες με το αεροδρόμιο Καστελίου. Γιατί το αεροδρόμιο Καστελίου, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, ένα επίσης μεγάλο έργο, μια επίσης ιστορική εκκρεμότητα για την Κρήτη, προχωράει. Και αυτό λοιπόν έρχεται να συνδεθεί με το μεγάλο έργο του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτης. Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι συνδετήριοι άξονες? Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν φωνές από κατοικούς της Χερσονήσου, για παράδειγμα, ότι οι προβλέψεις στο συγκεκριμένο οδικό κομμάτι, και όχι μόνο από τους κατοίκους, αλλά και από το ΤΕΤΑΚ, δεν είναι τέτοιες που αρμόζουν σε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Δηλαδή, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης θα γίνει με σύγχρονες προδιαγραφές, αλλά οι συνδετήριοι άξονες που θα συνδέουν και με το αεροδρόμιο Καστελίου δεν είναι. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει μήκος 302 χιλιόμετρα με αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι απολύτως λογικό να υπάρξουν και αντιδράσεις σε κάποια τοπικά σημεία, σε κάποια ιδιαίτερα σημεία. Όσον αφορά τους κάθετους άξονες, είναι λογικό επίσης να μην μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν δεύτερο μικρό VOAX σε όλες τις κάθετες συνδέσεις, γιατί αυτό. Πρώτον, σου ανεβάζει το κόστος. Ναι. Δεύτερον, δεν υπάρχει το χρηματοδοτικό εργαλείο αυτή τη στιγμή για να υποστηρίξει ένα τέτοιο έργο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι με τον τρόπο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός, είναι ο καλύτερος δυνατός προκειμένου να φτιαχτεί παράλληλα, αν όχι και νωρίτερα, σε σχέση με το μεγάλο έργο. Mm-hmm. Γιατί το να κατασκευάσουμε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο, όπως ξέρετε πολύ καλά, κατασκευαστικά θα είναι έτοιμο μάλλον το 2026. Ναι. Και λέω το μάλλον. Όχι ότι θα καθυστερήσει, μπορεί να είναι και νωρίτερα, αλλά εγώ σας λέω το 2026. Θα δοθεί στην χρήση του το 2027, γιατί χρειάζονται και κάποιοι μήνες να γίνουν τα απαραίτητα τεστ αεροναυτιλίας προκειμένου να είναι σε χρήση το αεροδρόμιο. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είναι απολύτως έτοιμος και ο κάθε συνδετήριος δρόμος που θα οδηγεί προς τον Βόρειο Δυτικό Άξονα. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ρισκάρουμε να μην είναι έτοιμο την κατάλληλη χρονική στιγμή. Αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς πάντα υπάρχουν περιθώρια για κάποιες καλύτερες λύσεις, αλλά οι καλύτερες λύσεις μπορεί να σημαίνει παραπάνω χρόνος κατασκευής, παραπάνω κόστος κατασκευής, και αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Μάλιστα. Επειδή είστε ένας νέος πολιτικός, νέος ηλικιακά πολιτικός, πώς βλέπετε να αποτυπώνεται έτσι, το κύμα αυτό της νεολαίας στις εκλογές της 21ης Μαΐου και της γενιάς σας, κύριε Κεφαλογιάννη, και κατά πόσο ο κόσμος, η γενιά αυτή, θα πάει να ψηφίσει? Και αν έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική? Θα σας πω, επειδή η δική μου συγκεκριμένα γενιά, δηλαδή αυτή που είμαστε σήμερα στα 40, έχουμε βιώσει μια δεκαετή κρίση. Στην συνέχεια βιώσαμε μια κρίση κορονοϊού επί 2-2,5 χρόνια. Μια ενεργειακή κρίση. Αντιλαμβάνεστε ότι περίπου τα 10-15 παραγωγικά μας χρόνια στην ουσία ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση. Και αυτό το οποίο σίγουρα η δική μου γενιά επιζητά είναι μια σταθερότητα, μια προοπτική. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η χώρα μας, παρά τα όποια λάθη ή παραλήψεις μπορεί να γίνανε, γιατί σίγουρα γίνανε, και αυτό και είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστεί ότι δεν συνέβη αυτό, έχει πάρει μια πορεία αναπτυξιακή σε όλους τους τομείς, είτε αφορά το τουριστικό κομμάτι, είτε αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, τον πρωτογενή τομέα. Και κανείς από τη δική μας σίγουρα γενιά δεν θέλει να παίξει το μέλλον της χώρας στα ζάρια. Όσον αφορά τους λίγο μικρότερους από εμάς, αυτούς τους ανθρώπους μας που είναι στα 20 ή στα 30 τους ενδεχομένως, σίγουρα και εκείνοι επιζητάνε ένα καλύτερο μέλλον. Βλέπουν τις δυσκολίες, αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως για παράδειγμα το εργασιακό τους μέλλον. Δεν είναι μόνο απλά να βρεις μια δουλειά, να είναι μια καλά αμοιβόμενη εργασία. Ζητάνε σίγουρα μια στέγαση, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά το ζήτημα το στεγαστικό, και αυτά τα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία με τις προτάσεις της αλλά και με το έργο της δίνει τις καλύτερες απαντήσεις και σίγουρα δίνει και τα καλύτερα εχέγγυα όσον αφορά το μέλλον αυτών των παιδιών. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και στο πρόγραμμα Σπίτι μου, το οποίο εφαρμόζεται, νομίζω έχει ανοίξει ήδη. Έχει ανοίξει ήδη. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, εξ όσων γνωρίζω, είναι γύρω στους 4.000 νέους οι οποίοι έχουν κάνει τις αιτήσεις και προχωράνε όσον αφορά τις υπογραφές και στο κομμάτι του δανείου αλλά και στην εξεύρεση του ακινήτου.
Και θεωρώ ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει δεσμευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι εφόσον εξαντληθεί θα το διπλασιάσει, συν τα υπόλοιπα κίνητρα για την νέα γενιά, τα οποία εξήγηλε τις προηγούμενες ημέρες, αποτελεί ένα πολύ καλό πρώτο βήμα, δεν θα είναι το μοναδικό, προκειμένου η νέα γενιά να σταθεί καλύτερα στα πόδια της. Κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ξαναλέω ότι κατανοώ πόσο βαρύ είναι το πρόγραμμα των υποψηφίων τις ημέρες αυτές, πόσο μάλλον εσείς που έρχεστε και από διαφορετικό νόμο. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη, θα πω, για το υπόλοιπο αγγλοϊκό αγώνα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και είμαι πάντα στη διάθεσή σας για να αναλύουμε τα τις επικαιρότητες αλλά και τα τοπικά ζητήματα. Έτσι, σας ευχαριστώ θερμά.